αριστερά δεν είναι ποτέ ξεπερασμένη όσο ζούμε σε έναν κόσμο με ακραίες ανισότητες. Και κάθε φορά στην ιστορία αυτού του κόσμου που η κοινωνία έγινε έστω και λίγο πιο δίκαιη, ήταν γιατί πίστεψε και αγωνίστηκε για ένα αριστερό όραμα, για ένα καλύτερο κόσμο. Τα νέα άτομα ξέρουν την πολιτική των καταλήψεων για να υπερασπιστούν τα δημόσια πανεπιστήμια τους. Ξέρουν τις διαδηλώσεις για τα Τέμπη. Ξέρουν το αντιφασιστικό κίνημα και τις μάχες για έμφυλη ισότητα και για δικαιώματα. Και όλα αυτά τα συζητάνε και στο TikTok. Η νομική αναγνώριση του όρου γυναικοκτονία θα δώσει βάρος και θα αναγνωρίσει την πραγματικότητα της πιο ακραίας εκδοχής της έμφυλης βίας. Δεν τη διεκδικούμε γιατί θέλουμε αυστηρότερες ποινές, τη διεκδικούμε όμως για να αναγνωριστεί αυτή η ακραία βία και σίγουρα πρέπει να είναι μόνο ένα από τα μέτρα που παίρνουμε για αυτό το θέμα. Ασφάλεια σημαίνει προστασία από τις φυσικές καταστροφές, τις φωτιές και τις πλημμύρες. Ασφάλεια σημαίνει να μπαίνεις σε ένα τρένο και να φτάνεις στον προορισμό σου χωρίς να σκοτώνεσαι. Ασφάλεια σημαίνει να έχεις κατοχυρωμένα τα βασικά σου ανθρώπινα δικαιώματα. Ασφάλεια σημαίνει να έχεις εργασιακά δικαιώματα και προσβάσιμη στέγη. Αυστηρότερες ποινές από την άλλη σημαίνει αυταρχισμός. Δεν υπάρχουν σε όλο τον κόσμο ιδιωτικά πανεπιστήμια και σίγουρα δεν υπάρχουν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ακόμα και εκεί που υπάρχουν όμως, το πιθανότερο είναι ότι δεν θα ξέρετε ποια είναι. Για τα καλύτερα πανεπιστήμια σε χώρες Ευρωπαϊκής Ηπείρου είναι μη ιδιωτικά πανεπιστήμια, όπως το Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, το LSE ή η Οξφόρδη.